δεν ήταν πολύ καλό ξεκίνημα ούτε για τον Παναθηναϊκό αλλά ούτε και για τον Ολυμπιακό. Το χ που έφεραν και οι δύο ομάδες δεν ευνοεί καμία από τις δύο. Η μόνη ευνοημένη ομάδα ήταν η ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι το 2-0 που είχε στην αρχή πίστεψε ότι πήρε το παιχνίδι, αλλά αυτό στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει. Το παιχνίδι τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει ότι δυσκολεύεται απέναντι σε κλειστές άμυνες, όπως ήταν αυτή η άμυνα του Βόλου. Είχε και το χαμένο πέναλτι. Και δυστυχώς πήραμε αυτό το χ που όταν παίρνεις ένα χ με μια ομάδα που είναι η πιο εύκολη ομάδα θεωρητικά, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την ομάδα του Βόλου, δυστυχώς χάνεις πολύτιμο έδαφος από τη διεκδίκηση του τίτλου. Σίγουρα πιστεύω ότι οι δύο ομάδες δεν τα πήγαν όπως περίμεναν. Είδαμε και ότι ο Ολυμπιακός νόμιζε ότι είχε εξασφαλίσει το αποτέλεσμα, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και μέχρι να σφίξει ο διεκτής, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Για τον Παναθηναϊκό είδαμε πάλι ότι είχαμε πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, οπότε πήραμε αυτό το αποτέλεσμα, χάσαμε και το πέναλτι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατό το πρωτάθλημα, παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και γι' αυτό βρίσκεται στη βαθμολογική θέση που είναι τώρα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο προπονητής Γιωβάνοβιτς έχει δώσει μέταλλα στην ομάδα για να μπορούν οι παίχτες να ανταπεξέρχονται σε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό θα κριθεί στο πάθος που θα δείξουν οι δύο ομάδες, στη δύναμη, στο οποίο το θέλει περισσότερο. Είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα και πιστεύω με σοβαρότητα θα πάρει τους 3 βαθμούς την Κυριακή. Σίγουρα στο πάθος, τη δύναμη που θα δείξει κάθε ομάδα και η σοβαρότητα. Τα ντέρμπι κρίνονται στο ποιος το θέλει πιο πολύ. Στο πάθος, στη δύναμη, αυτός θα βγει νικητής. Το θέλω πολύ. Αν βρούμε τις προσκλήσεις που θέλουμε, θα βρεθώ βέβαια να στήριξω την ομάδα. Αν βρούμε προσκλήσεις, φυσικά και ναι. Δυστυχώς δεν θα είμαι από κοντά για να δω το παιχνίδι, όμως θα δω όπως όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού από την τηλεόραση. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το παιχνίδι γιατί θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Πιστεύω πολύ στην ομάδα φέτος. Έχει νοοτροπία νικητή, στα ντέρμπι το έχει αποδείξει αυτό και πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς και οι δύο ομάδες το θέλουν και η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, θα είναι πιο αποτελεσματική, θα κερδίσει. Το μάτς πιστεύω θα λήξει 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού και θα είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Vamos!